Μένουν στα κάγκελα οι εργαστηριακοί γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, κρατώντας κλειστά τα διαγνωστικά κέντρα. Η συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας που έγινε λίγα 24 ώρα πριν δεν τους καθησύχασε τους εργαστηριακούς γιατρούς, οι οποίοι ζητούν τώρα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε μαζί μας την κυρία Κυριακή Κότσα, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Διωτών Εργαστηριακών Ιατρών Δυτικής Ελλάδος. Θα την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κυρία Κότσα, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδόση. Λοιπόν, τα είχαμε πει πριν λίγες ημέρες, μία εβδομάδα πριν σχεδόν. Έγινε το ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Τι ακριβώς υπόθηκε και γιατί ζητάτε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό? Δεν ακούστηκαν, δεν εισακούστηκαν τα αιτήματά σας? Δεν πήρατε διαβεβαιώσεις? Θα σας πω. Την 5η, λοιπόν, 16 Πέμπτου, έγινε η συνάντηση της Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με τον Υπουργό Υγείας. Ο Υπουργός έκανε κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές που θα αξιολογηθούν σε βάθος χρόνου, ενός χρόνου που εμείς δεν έχουμε. Η αριθμή είναι αμήλικτη, κύριε Θεοδόση. Το clawback για το Φεβρουάριο του 2024 μας ήρθε σε ένα ποσοστό 43,61%. Αυτό σημαίνει ότι η υποβληθήσα δαπάνη για το μήνα Φεβρουάριο ήταν γύρω στα 38 εκατομμύρια, ενώ το μηνιαίο όριο του προϋπολογισμού ήταν στα 21.500.000. Εσείς θα κληθείτε, για να καταλάβει ο κόσμος, να πληρώσετε το υπόλοιπο? Ακριβώς το ενδιάμεσο, τα 17 εκατομμύρια. Είναι αυτή η υπέρβαση του προϋπολογισμού που βαφτίζεται ως χρέος και βαραίνει εμάς. Απαιτείται, όπως καταλαβαίνετε, άμεσα ενίσχυση του προϋπολογισμού. Τα χρήματα αφορούν τη δημόσια υγεία και όχι εμάς. Κλειστός προϋπολογισμός και ανοιχτή συνταγογράφηση δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, κύριε Θεοδόση. Ανεφάρμοστοι νόμοι, συνεχείς παρεμβάσεις συγκεκριμένων συμφερόντων, κατάργηση της διεθνούς τακτικής στη συνταγογράφηση, και όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Έλλειμμα του προϋπολογισμού 1,6 δισεκατομμυρίων μετατράπηκε σε χρέος δικό μας για εξετάσεις που εκτελέσαμε για τους πολίτες αυτής της χώρας. Επί 12 χρόνια τα ιατρεία των ιδιωτών εργαστηριακών ιατρών επομίζονται την υπέρβαση των διαγνωστικών εξετάσεων. Η οικονομική κατάρρευση των ιδιωτικών εργαστηρίων θα συμπαρασύρει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρόληψη και θεραπεία χωρίς εργαστηριακό γιατρό δεν νοείται. Στην Πανελλήνια, λοιπόν, τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής, αποφασίστηκε η συνέχιση της αντίδρασής μας και αυτή την εβδομάδα, και ζητάμε επιτακτικά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, γιατί μόνο εκείνος αναμένουμε να δώσει οριστική λύση. Ο εμπνευστής, Ευρωπαίος και Ευρωπαϊστής ηγέτης που μας έβγαλε από τα μνημόνια, αλλά άφησε το μνημονιακό μέτρο του απεχθούς ληστρικού clawback πάνω μας άδικα. Ένα μέτρο προσωρινό που έπρεπε να έχει καταργηθεί από το 2019, ένα μέτρο που εφαρμόζεται ενάντια στην αρχή της αναλογικότητας, που είναι συνταγματική διάταξη και βασική αρχή δικαίου, κύριε Θεοδόση. Μάλιστα. Και για να συνοψίσουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφεί εξετάσεις στον ασθενή, εσείς τις κάνετε, όμως δεν τις πληρώνεστε στο τέλος του χρόνου. Κάπως έτσι είναι. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Εκτελούμε. Δεν μπορείτε να πείτε και όχι στον ασθενή που έχει ανάγκη, έτσι δεν είναι? Όχι, βέβαια. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε όποια εξέταση γράφει το παραπεμπτικό και εκτελούμε χωρίς καμία απολύτως υπερβολή τις μισές εξετάσεις του ελληνικού λαού από την τσέπη μας. Τις κάνουμε και τις πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα κλειστά τα διαγνωστικά κέντρα στην την ελληνική επικράτεια, σωστά? Ακριβώς. Λοιπόν, όπως φαίνεται, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Κότσα. Μακάρι να πάμε. Εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο και το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά.